Αγοράζουμε μελίσια. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου και σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Δημήτρης εδώ, και αν και ο καιρός δεν μας κάνει τη χάρη, είναι έτσι, είναι φιασμένος, έχει το αεράκι του και όλα τα σχετικά. Εμείς ήρθαμε στο μελισσοκομείο του Θανάση. Μας έχει στείλει το Γιώργο ένα νέο σχετικά μελισσοκόμο, να ρίξουμε μια ματιά στα μελίσια και να διαλέξουμε ποια θέλουμε να πάρουμε. Αυτό το μελισσοκομείο είπε θα το πουλήσει όλο. Και ήδη κάποια μελίσια λείπουν. Θα δείτε κάποιες ζάντες να υπάρχουν μόνο σκέτο ή κάποια λάστιχα. Υπήρχαν μελισσάκια τα οποία έχουν φύγει, έχουν πουληθεί ήδη. Εμείς θα πάρουμε μόνο 5. Θα σημαδέψουμε με πεταρδάκια ποια θέλουμε. Είναι ένας τρόπος για να μην ξεχνάμε ποιες είναι οι κυψέλες. Και θα θέλουμε να τα πάρουμε το βράδυ. Γιατί θα να τα πάρουμε το βράδυ, για ένα και μόνο λόγο, για να μην χάσουμε τις ηλέκτριες. Να μου πεις, θα μείνουν εδώ πέρα μελισσάκια, οπότε και αν τις έπαιρνα θα πήγαιναν στα άλλα. Αλλά είναι κρίμα να αγοράζεις και να, στο τέλος να παίρνεις λιγότερα από ό,τι ουσιαστικά έχεις πληρώσει. Το τι θα προσέξουμε. Στα μελίσια αυτά θα προσέξουμε να έχουν ομοιόμορφη γένα, να μην φαίνονται εμφανείς ασθένειες και να είναι αρκετά δυνατά. Αγοράζουμε περίπου δεκάρια μελίσια, τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου άποψη. Τον αγοράζει δεκάρια, γιατί αγοράζουμε δεκάρια. Για να προλάβουμε είτε να τα κόψουμε και να κάνουμε δύο δυνατά ακόμα μελίσια, να γίνουν δύο μελίσια δυνατά, είτε να πάρουμε μέλι. Αυτό που ανάλογα με το στόχο που έχει ο καθένα. Θα πιάσουμε τη σειρά να τα ανοίξει. Θα ανοίξει αυτό που είναι διπλό ή όχι. Θα τα ανοίξω, να δούμε για σμινουργία. Το μαθέ και αυτό δηλαδή το βάζει μέσα στο πρόγραμμα. Ωραία. Οπότε το αφήνω εδώ πέρα και ξεκινάμε να δούμε τι θα δούμε. Θες να βλέπεις εσύ να ανοίγεις. Όχι, όχι, ανοίξει εσύ. Εγώ θα παρακολουθώ. Θα βγάλω μόνο με την κάμερα. Αυτό πότε είπες ότι ανέβηκε ο όροφο? Πριν 7 μέρες ακριβώς, χωρίς γόνους. Χωρίς γόνους, μόνο έβαλες απλά τον όροφο από πάνω δηλαδή. Ωραία, για να δούμε δηλαδή τι έχει μέσα. Ανέβηκε. Δεν ανέβηκε. Φαίνεται να ανέβηκε, εδώ έχει χώρο. Α, το άρχισε να ανεβαίνει. Μελάκια μόνο. Μελάκια, ναι. Λογικά τώρα την άλλη εβδομάδα θα έχει και αυγό μέσα. Ναι, δεν μου αρέσει να ανεβάζω γόνους πάνω για να βλέπω την εξέλιξη. Και μόνο που ανεβάζει μέλια μπορεί να τα ανεβάζει από κάτω αυτή. Ναι, κάνει τη δουλειά του. Ανοίγει χώρο, θα γεννήσει κάτω. Με δείχνει συνέπεια. Και ποιότητα. Φαίνεται σε πολύ καλή κατάσταση πάντως. Εντάξει, τώρα αφού άρχισε να ανεβαίνει σιγά σιγά, άρα το σήκωνε το πάτωμα. Ίσως να μπει και λίγο πιο νωρίς, αλλά από το να σμινουργείς και να τρέχεις στα δέντρα. 7 ή 8 ήταν οι γόνοι, να θυμάμαι καλά. Θα τον περιμένουμε και διπλανό. Εδώ έχει πολύ ωραία εικόνα. Ναι, ωραία μελισσάκι. Αυτό τώρα ήταν πιασμένο περσινό. Α, δεν ξέρω ιστορικό. Είναι να έχει αρκετή μέλισσα μέσα. Είναι γεννημένο από εδώ. Άρα θα είναι και από την άλλη. Μέλισσα από εκεί, μια χαρά. Είναι ο καιρός. Είναι και ο καιρός που είναι τέτοιος, είναι συνεφιασμένος και δεν μας βοηθάει. Παρ' όλα αυτά θα ρίξουμε μια γρήγορη ματιά. Τώρα όλα τα παλιά τα πλαίσια, η Κυπρόπολη έχει και λίγο κρύο, κολλάει, γίνεται μετά τούβλο. Εδώ το κεντρικό, μόνο για χέλια, τίποτα άλλο. Αλλά με τόση γέννα από εδώ, δύσκολα. Ωραίος γόνος. Βλέπω στη μέση ξεγονεύει που ήταν γεννημένο από πριν. Τώρα αυτό είναι το βάλε ο Θανάσης, έχει γύρες. Το έχει πάρει από τις μέσα και την το κάνει σφίνα, γι' αυτό βλέπεις. Α, γι' αυτό έχει λίγες γύρες. εντάξει. ο καθένας μας έχει λίγο μια μικρή παραλλαγή κάνει, αλλά οι βασικές αρχές είναι ίδιες πιστεύω. Για όλους. Ούτε κούπες ούτε τίποτα, το νερίς είναι μια χαρά. Αν και το βλέπω λίγο σαν νηστικό. Αλλά θα ανοίξω τώρα, ανοίγουν όλα τα λουδάκια, θα βρει. Ο
Οπότε κλείσιμο και την άλλη εβδομάδα πάλι. Ωραίο μελισσάκι πάνω σε αυτό. Αυτό ίσως να προλάβει και λίγα ανοιξιάτικα μέλια. Θα ανοίξουμε κάνα από τα μικρά να δούμε τι παίζει. Είναι συνήθιστο φαινόμενο. Μόλις επειδή το σύντα το ξάπλωσες, άμα λίγο σου πέσει ξαπλώσει το καπνιστήρι, λες και πίτιδες το κάνει. Θα σβήσει, ενώ εκεί σφαίρα θα σβήσει πίτιδες. Τώρα εσύ εδώ πως θα έχεις δει, ποια κρίνεις ότι είναι έτσι πιο δυνατά? Πριν δύο εβδομάδες που είχαμε έρθει για συμπλήρωμα κεριών και τα λοιπά, είχαν όλα καλές γένες, δεν είχαν πρόβλημα. Λογικά αυτό σας αλλάζει συνέχεια τις βασίλες, οπότε πιστεύω ότι είναι περσινές. Το βλέπω λίγο πιο πεσμένο. Τα πατάει όλα βέβαια. Μπορεί να είναι πάνω όμως. Που έχουν αγριέψει γερά. Αν δεν βοηθάει ο καιρός. Μέσα σφίγγει και να δουλέψει, είναι κουνημένα όλα. Ωραία, εγώ νοηθεί. Έχει ξεκινήσει από εδώ, έχεις φαγιστό. Πηγήρες ωραίες, ναι. Απ' την άλλη μεριά έχει, βλέπω, μέλι ξερό από πέρσι. Τα απομένω. Άμα στο 2 έχει γόνο, άμα και απ' την άλλη μεριά, όπα. Τι είναι, πατάει. Θα είναι πιο στενή η ζόμπη. Άμα έχει από την άλλη μεριά στο 9. Έχει. Από εδώ φάνηκε. Είδες. Ναι. Είδα το πλαίσιο που εκεί φαίνεται, έχει σφραγιστό γόνο. Εδώ μελάκια και γύρες. Και από την άλλη μελάκια και γύρες. Άρα έχει 2, 4, 6. Τα πλαίσια γόνο. Καλά είναι. Εντάξει, αυτό μπορεί να περιμένει. Οι άλλες 4-5 μέρες μπορεί να τις περιμένει. Δεν έχουμε 4-5 μέρες. Λες να... ο καιρός να μην βοηθήσει. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω αν μπορέσει αυτό. Αυτό σ' αρέσει. Καλούτσικο φαίνεται. Να το σημειώσουμε ή να το βάλω έναν όρθο για σιγουριά. Θα δεις ότι θα γίνει χειρισμός μέσα στην εβδομάδα. Σκέψου και συνεχίζουμε. Ναι, θα δούμε λίγο και τα υπόλοιπα, να δω έτσι και κάνω παραδίπλα. Νομίζω αυτό το πατώσω άμα δεν το πάρεις. Γιατί δεν ξέρω πότε θα ξαναρθώ. Είναι το πρώτο, δεν είναι. Αν και έτσι όπως θα έχει και σημάδια να με βάλεις πάλι, θα βρούμε τι είναι τι. Αυτό που έξω φαινόταν πιο δυνατό, αλλά από μέσα φαίνεται πιο αδύναμο. Ναι, όχι, δεν χρειάζεται τίποτα να κοιτάξουμε. Εδώ δεν πατάει, εδώ δεν πατάει. Έχει χρόνο. Πότε τα αφήνουμε αυτό? Όλοι. Βλέπουμε κάμα φέρνουμε γύρες που είναι, σημαίνει ύπαρξη. Ναι, έξω φαίνεται. Ξύνει τα παλιά τα πλαίσια, πετάει κεράκια και γύρες πέφτουνε. Το μελίζι δουλεύει κανονικά, αφού έχει κενό. Έχει χρόνο.
Η ελαιοκράμβη είναι ένα Viagra. Είναι στάνταρα, εγγύηση. Απλά είναι δύσκολο γιατί στην περιοχή μας τουλάχιστον πιάνουν αέριδες, βροχές και αυτά. Και όταν τα μπορείς να τα ανοίξεις, δημιουργούν τα μελίσια. Τις ανοίγεις, αυτά φεύγουν από μέσα. Καλούτσικο φαίνεται αυτό, λίγο πιο αδυνατό από το πρώτο, αλλά πιο δυνατό από το δεύτερο τουλάχιστον. Φέρνουν και μέλια απ' έξω. Και τώρα άνοιξε, αν δεν φέρουν και τώρα, τι θα γίνει. Πότε θα κάνουν, πότε θα μαζέψουν να φτιάξουν γόνο. Πολύ γύρι. Ξέρεις τι βλέπω, το τελευταίο είναι κακά χτισμένο και έχει μέσα κυφήνες. Το γέννησε. Τελευταίο. Όχι, είναι τέτοιο, είναι μέλια. Μέλια είναι. Σε κυφήνες μου φάνηκαν. Σου φάνη για παρεξήγηση. Με τέτοιο καιρό. Εδώ το κυφινόγονο είναι εμφανής, φαίνεται στο τρίτο. Να βγάλει κοινό, δούμε. Ωραίο. Ωραίο πλαίσιο. Είναι καλή κυρία. Γέννης και το τελευταίο. Μελωμένο είναι. Αυτή είναι μια τάση πιο προς τα αριστερά να πηγαίνει. Πώς το βλέπεις, θέλει πάτωμα? Είναι στους 6 γόνους. 6. Το πατάκι και τα τελευταία πλαίσια καλά. Θα συζητήσουμε στο τέλος. Αυτή διαλέξεις εσύ. Το πρώτο μου άρεσε, το πρώτο θα το πάρω. Οπότε το πρώτο δεν το πατώνω. Όχι, μην το πατώνω. Άμα εσύ δεν θέλω σε πατώματα και κερδιά και τέτοια. Έχω αρκετούτσικα προς το παρόν, οπότε δεν θα πάρω κάτι σε πατώματα και σε κυριά. Και έχω και πολλά καινούργια για να χτίσω. Οποία δεν ξέρω αν θα χτίσω τελικά. Πάντως λέμε ότι είναι άνοιξη, φέρνουν. Και παρόλα αυτά βλέπεις ότι τις τροφές τις καταναλώνουν μπαμ. Δεν αφήνουν τίποτα. Τρώει ο γόνος. Άμα το σκέφτεσαι, είναι για κλείσιμο τότε. Όχι, βλέπω εδώ. Εδώ δεν πατάει καλά. Υπάρχει κόσμος και εδώ υπάρχει κόσμος. Ας του δώσουμε λίγο χρόνο να φάει και αυτή τη γωνία. Αυτό τελείως διαφορετική εικόνα, πολύ πιο δυνατό. Φαίνεται, κάνει μπάμι, η δύναμη φαίνεται. Εντάξει, τώρα σιγά σιγά όλα θα είναι για όροφο. Για να ζωγάμε και το άσπρο,
που δεν, είχε, δεν ήταν για όροφο, αλλά ο γόνος ήταν κεντυμένος. Κάτσε καλό στο δέντρο. Σαν έχει παραπάνω κρατημένα μελάκια από πέρσι αυτό. Ωραία γύρι και από τις δύο μεριές. Μελάκι φαίνεται να φέρνει απ' έξω. Παρ' όλα αυτά τρία πλαίσια και ακόμα γόνο δεν βγάζει. Πολύ πρόπολη. Δεν θα δείξω, θα πάνω τα δάχτυλα. Δεν είναι καλά τα γάντια σου και δεν σε βολεύουν γι' αυτό. Γεννημένων σίγουρα. Αφού στην άκρη φαίνονται οι κυφήνες και τα σφραγιστά, άρα και στη μέση έχει αυγουλάκι σίγουρα. Εκεί είναι και στρωμένη γέννα. Τις λάρβες. Ναι, όλο είναι γεμάτο, πολύ ωραίο. Για κάνε κλικ από την άλλη μεριά να δούμε μέχρι πού φτάνει. Μ' αρέσει που μου λέει η γυναίκα μου πώς θα κάνεις 10 λεπτά. Λέω καλά, καμιά ωρίτσα και έρχομαι. Τα 10 λεπτά λέω ξέχνατε. Αυτός είναι ο γόνος. Τέλειο. Πολύ ωραίο. Και στο άλλο είναι γεννημένο. Βάλτε και αυτό στη λίστα. Ναι. Μ' άρεσε. Μ' άρεσε πολύ ωραίο. Άμα το γέννησε, πάτα το μία από εκεί μεριά το αυτό που έβγαλες. Για να είναι έτοιμο κατευθείαν να βάλω όροφο μετά. Εδώ έχει γύρες. Είναι γεννημένο. Ναι. Σχημάτως σκουλικάκι. Όλα έχουν την τάση να είναι λίγο προς τα εκεί. Μάλλον η περιοχή έχει πιο πολύ ηλιοφάνεια από εκείνη τη μεριά. Ω, τώρα τράβω. Να σε δω. Να σε δω πώς θα τραβήξεις τόσο πρόβολη. Βήμα το βήμα. Αναγκαστικά. Κάθε μελισσοκόμος φτιάχνει το μελισσοκομείο σύμφωνα με το μέγεθός του, έτσι. Ο Θανάσης είναι 80 κιλά και πιο κοντός από μένα και τα έχει κάνει όλα στενά. Όσο πιο ψηλό είσαι πιο, εντάξει, θες να βολεύεις. Έχω αποστάσεις ανάμεσα στις κυψέλες και χώρα ανάμεσα από τις, να βάζω το τέτοιο καρεκλάκι. Α, βάζεις και καρεκλάκι. Βέβαια. Είσαι πολύ μπροστά. Δεν πειράζει, έτσι μέσα. Τα τις κάνω. Το ξέρουν το σύστημα. Είστε να φοριέστε. Η πρώτη. Φεύγουμε και από εδώ. Αυτό έχει δρόμο ακόμα. Έχει, ναι. Έχει κενό. Οπότε... Έχει ωραία πτήση, ωραίες γύρες και τα λοιπά, φέρνουμε. Οπότε πάει το ένα κλείσιμο, άστο. Ναι ρε, βλέπω, πατάει 5 πλαίσια. Άρα είναι μικρούλι αυτό. Ναι. Στα 10 τα πρώτα που πήρα, ήταν, εντάξει, τα διάλεξα και τα πήρα, γιατί έχουμε και ένα... Πάμε που εκεί. Παραπάνω, πάμε τα δυο και πάμε εκεί. Αυτό εδώ δεν βλέπω το πρώτο να έχει τίποτα απ' έξω, άρα μάλλον είναι dead. Χωρίς, ναι. Βγήκε μια. Θα δούμε. Αυτό που σου λέγα τώρα.
σαν να φαίνεται να έχει κόσμο. Τώρα αυτό το πιάνει και ο αέρας, ό,τι μπορείς λίγο λίγο να το δούμε από γύρω γύρω. Να το παρακάνω με την τέτοια, με τον καπνό επίτηδες. Λίγο για να ηρεμήσουν αλλιώς. Ωραίο. Έχει γόνο και από εδώ. Ναι, και είναι και γεννημένο εδώ στα ξεγωνιάσματα. Αφού έχει ξεκινήσει να κάνει και φινοκυλιά μέχρι εδώ στην άκρη, είναι τούμπανο. Και στην άκρη φαίνεται. Θέλω να το κρατήσω. Επειδή έχει γόνο μόνο και μόνο, μείνει καμιά βασίλισσα εκεί την... Την πετάξουμε κάτω. Έχει γόνο και εκεί νομίζω. Γύρες εδώ. Γύρες. Γύρες και μέλια, αλλά τα δουλεύουν. Οπότε τρώει, τρώνε τα μωρά. Να κοντινώ έτσι για να δούμε το γόνο. Και τους κυφίνες που είναι πάνω. Αυτό πρέπει να είναι καινούργιο το πλαίσιο που βγάζει τώρα. Καινούργιο, όχι φετινό, αλλά καινούργιο από τα περσινά. Ναι. Δεν έχει γένα εδώ. Στο επόμενο έχει γένα, φαίνεται. 2, 4, 6 και ένα 7. Ωραία, μια χαρά είναι. Οπότε στο δίνω, το βάζεις και αυτό μέσα. Και αυτό 2 μέρες μπορεί να περιμένει. Για να τα πάρω εγώ το βράδυ και να... Πάω την Τρίτη να βάλω ρόφους. Αυτά είναι πολύ χάλια για κυρόπανα. Αυτά τα κυρόπανα τζάμπα τα λεφτά. Και υγρασία πολύ τραβάνε. Το κλασικό είναι πιο καλό νομίζω. Δεν αλλοιώνεται. Εγώ άρχισα να χρησιμοποιώ νάιλον γιατί βαρέθηκα να τα αλλάζω συνέχεια. Πετρούλα για να θυμόμαστε ποιο είναι. Τα έχω σημαδέψει σχεδόν όλα αυτά που θα πάρω έτσι με τις πετρούλες. Α, το εξηγήσαμε. Υπάρχει. Πόσα πλαισιά, 5? 2-3 εδώ, παθώνει το βάζει, 1-2-3-4. 6? 6 πλαίσια πατάω. Πάλι καλά. Δεν αγκατάζω τίποτα. Αλλά εκεί. Αυτό έχει σχεδόν 1 μήνα μπροστά του. Αξιολογικό, κάτσε να έρθω από εδώ. Εικόνα, με εικόνα ακόμα και αυτά που είναι μικρά, βλέπεις ότι έχει ωραίο γόνο. Όχι, φαίνεται να δουλεύουν αρκετά καλά. Και αυτό καλούτσικο φαίνεται. Αν και όπως βλέπω εγώ τώρα εδώ δεξιά, δεν το πατάει. Έχει ακόμα. Αριστερά το πατάει, δεξιά δεν το πατάει. Θα το δεις το πατώ εσύ αν χρειαστεί. Θα μετρήσω τους γόνους και θα μας πει μόνο του. Τώρα είναι επειδή θα αργήσει να ξανάρθεις, αλλιώς εντάξει, μπορούσε να περιμένει 3-4 μέρες. Το 3 φαίνεται ότι είναι γονεμένο από εδώ, από μακριά. Και αυτό φρέσκο πλαίσιο. Δεν είναι πολύ παλιό. Θα ζοριστεί να το γεννήσει. Ωραίες γύρες. Και αυτό ωραίος γόνος.
Τελικά το παρεξήγησα απ' έξω από κουστίδα. Είναι πιο καλό από μέσα. Από ό,τι φαινόταν απ' έξω. Παρ' όλα αυτά βλέπω ότι δεν έχουν πολλά μέλια. Με όλα ανοιχτά το καταναλώνουν σφαίρα. Και με τροφή από πάνω. Θα σε κρατήσω κάτι. Κάτω στο λίγο. Θα το πάω κάτω. Με μια οπτική βεβαίωση. Στάζουν μέλια και, και γύρες πέφτουν. Πέφτει το μελάκι. Αυτό είναι φρέσκο, εντάξει, είναι φετινό σίγουρα. Και αυτό έχει καλή όψη. Αυτό τι κάνεις, το σημειώνεις. Ε? Το σημειώνεις αυτό. Όχι, το πίσω δεν το σημειώνω. Και θα δω αν έχει κάποιο άλλο λίγο καλύτερο. Mm. Αυτό φαίνεται ένα κλικ καλύτερο. Φαίνεται, δεν ξέρω άμα θα είναι. Φυσικά κάτσα να πάω να πάρω κανένα πετραδάκι. Βάλω το υποένδειξη και θα το δούμε στο τέλος. Μελάκια έχει, αλλά και αυτό λίγο αδυνατούλη φαίνεται σε σύγκριση με τα άλλα. Ο γούνος όμως είναι υπέροχος. Ναι, το επόμενο είναι πολύ ωραίο. Δεν ξέρω γιατί μπορεί να μείνει πίσω, γιατί έχει διάτρεπτο πάτο. Yes. Αυτό επειδή το, εδώ στην περιοχή μας το βράδυ έχει κρύο, γι' αυτό έμεινε πίσω. Yes. Πολύ ωραίος γούνος. Και το γάθηκε το δικό μου ενώ τι να είναι. Θέλω να πετύχω κάποια στιγμή να είμαι χωρίς γάτια, αλλά απέχει πολύ ακόμα. Δεν πειράζει. Αυτό βαλμένο. Οπότε 2, 4, 6, 7 και αυτό. 7 με το ζόρι. Και αυτό το άλλο δεν είχε γόνο, μην τζάμπα το ανοίγεις. Όχι, θέλω να δω ποιες προοπτικές για γένα καλύτερες, αλλά αυτό που είναι. Γύρισε. Δεν υπάρχει γένα. Άμα έχει, μη το. Κάνω από την άλλη μεριά. Σύνομα γι' αυτό παραπάνω. Ίσως. Φαίνεται αρκετά καλή γένα έχει. Όμως είναι σε καλύτερη κατάσταση από δίπλα. Ωραίες γυρίτσες. Τείχος. Άμα έχει προοπτική για να βάλω το μία.
πάει λίγο πίσω. Ακόμα ένα μένει. Ναι. Ωραία. Τελευταίο στο τελευταίο. Το μυστήριο δίνει ρέστα. Πάντα έτσι γίνεται, όταν φτάνεις στο τελευταίο και όταν να φύγεις από το σπίτι, τότε και είναι. Όταν ξεκινάς λες και πίτες, το κάνει και σβήνει 100 φορές. Καλύτερα. Να δούμε. Δεν βοηθάει και καθόλου καιρός με το σωέρα, δεν βοηθάει. Μπορεί να περιμένει, έχουμε δουλειά. Πληθυσμιακά αυτό φαίνεται να είναι καλύτερο. Γύρες. Γεννημένο εδώ. Γεννημένο. Ωραία. Και από την άλλη θα είναι σίγουρα. Οι ψευτοκούπες υπάρχουν, αλλά κράτησε το λίγο σιγουριά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο φαίνονται οι γύρες και αυτά. Κάτσε λίγο και από την άλλη. Πάντως είναι βαρύ πλαίσιο αυτό. Παρόλο που έχει γένα, είναι βαρύ. Ωραίο, και εδώ γένω. Από εδώ μεριά είναι λίγο καλύτερη, από εκείνη τη μεριά που το βλέπεις έχει τρύπες. Mm-hmm. Έχει και βασιλικά. Γεννιέται μια, θες να το δεις. Όχι, έχει ψεύτω βασιλικά από εδώ. Να το κόψω. Μην το ξεχάσουμε. Πού, πού το δείξεις. Γεννιέται μια εδώ. Αυτή που ανοίγει. Θες να το δείξεις, εδώ, εδώ. Τώρα αναγκαστικά θα κάνουμε μια. Τα γεννητούρια. Ναι. Δεν μας κόβει το Facebook. Όχι, όχι. Να το εδώ πέρα. Όπα. Φαίνεται εδώ σιγά σιγά ανοίγει την τρυπούλα για να βγει έξω. Αυτό ήδη άργησε. Να το τσεκάρει. Να τα αυτά τα κελάκια. Δεν το γέννησε αυτή. Θα κόψουμε το τέτοιο. Όχι, δεν πρόλαβα να βάλω εγώ. Δεν πρόλαβα να βάλω εγώ. Πάει, είναι. Είναι έτοιμο πάντως. Για βγάλω λίγο και αυτό να δούμε. Τελευταίο. Βλέπω εδώ και πατεντούλα με τις βίδες. Που άνοιξε το, το πλαίσιο. Για σιγουριά, βέβαια. Γύρι και μέλι. Ωραίο, ωραίο. Αυτό το πάρω. Εκεί το έκανε σαν τη στροφή το τελευταίο, δεν θυμάμαι. Το πρώτο δεν το είχα δει. Αυτό. Άμα έχει χώρο, πάντα το μια αντιστροφή. Το ίδιο είναι και από τις δύο. Πιο μαύρο. Πιο άδειο είναι από εδώ. Ωραία, αυτό το πάρω. Αυτό ήταν, φίλοι μου, το σημερινό μας βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε, μην ξεχνάτε να κάνετε like. Αν είστε καινούργιοι στο κανάλι, κάνετε εγγραφή και τα ξαναλέμε σε καινούργιο βίντεο. Γεια σας! Έχω κάνει διάφορα κατά κύριο. Τα ενισχύω τον Νίκο μετά στο σπίτι, γίνεται... Εγώ αυτό είναι καλά.